στο συνολικό πληθυσμό και να λέμε, ξέρετε, η προαγωγή από βαθμό σε βαθμό θα ακολουθεί τις κλίμακες αυτού του συγκεκριμένου μαθηματικού μοντέλου. Δείτε λοιπόν αυτό το πίνακα και η φωτογραφία μπορεί να τον αποτυπώσει. Ας υποθέσουμε ότι ξεκινούν 90.000 εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την έρευνα που κάνουμε στο ΣΕΠΕ. Από βαθμό σε βαθμό και εφόσον καλυφθούν οι πιο θετικές προϋποθέσεις αυτής της πορείας. Οι πιο θετικές. Δεν λέω για τις αρνητικές γιατί μπορεί να μην πρόκειται για κανένας, αλλά οι πιο θετικές είναι. Από 90.000 εκπαιδευτικούς που ξεκινούν, 15.000 θα φτάσουν στον καταληκτικό βαθμό. Η εφαρμογή, η προπλούστια εφαρμογή αυτού του μαθηματικού μοντέλου οδηγεί κατά συνέπεια σε μια πίεση που ασκείται στο εσωτερικό του κλάδου, αποτέλεσμα της οποίας είναι το πληρονομίκος, να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, όχι κατά ανάγκη όμως, οι προϋποθέσεις για αντιπαράθεση και σύγκρουση στο σύλλογο δασκόλου. Ας πάμε λοιπόν ένα βήμα πιο πέρα. Κι αν είναι κανείς ή καμιά από εμάς από γονείς, από την πλευρά των γονέων, ας ακούσει αυτό που πρέπει να τους το μεταδώσουμε. Αν στο σώμα των εκπαιδευτικών, στο σύλλογο των διδασκόντων και διδασκουσών, μέσα στην τάξη, δημιουργείται αυτή η ένταση και αυτό το κλίμα ανταγωνισμού, ποιος μας λέει εμάς ότι δεν περνάει στα παιδιά, που είναι η πιο ευαίσθητη δέκταση, και ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ μας μεταφέρεται ως ανταγωνισμός ανάμεσα στα παιδιά. Με ένα σχολείο το οποίο βασίζεται στον ανταγωνισμό. Ποιο υπερτερεί. Και το λέει καθαρά. Υπερτερεί ο ανταγωνισμός, η συνεργασία και η αλληλεγγύη σε βάρος του ανταγωνισμού. Άρα, τι είναι αυτό που κάνουμε, το πούμε στους γονείς, ότι ότι θα βελτιώσουμε με αυτό το νομοσχέδιο, με αυτόν τον τρόπο. Δεν φτάνει όμως μόνο εδώ. Το προσφέρει την εξέλιξη τη μισθολογική μας με το παλιό σύστημα. Και βλέπετε ότι εκεί πάνω ψηλά βρίσκεται το παιδικά. Εδώ όμως που υπάρχουν και άλλοι, και το 100%. Από εκεί και πέρα δεν πήρε καμιά θετική εξέλιξη. Προφανώς υπάρχει μια απάτη, διότι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να μένει στην εκπαίδευση. Θα είχε απολυθεί. Αλλά αν παλεύουμε, η πορεία θα ήταν εφόρου επαγγέλου. Επιτύχαμε λοιπόν να έχουμε αξιολόγηση από μονοπρόσωπα όταν υπονομεύεται επιστημονικός ρόλος του σχολείου. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση σήμερα εδώ στο Δημαρχείο Τρικάλων. Σχετικά με τον κλάδο σας, τι ακριβώς, τι εγκύτλωση είναι αυτή? Το ΔΣ της ΕΛΜΕ έχει καλέσει δύο ομιλητές από την ΕΛΜΕ, τον κύριο Νίκο Παπαχρήστου, πρώην πρόεδρο της ΕΛΜΕ, και τον κύριο Χαραμή, ο οποίος είναι στο κέντρο μελετών της ΕΛΜΕ, στο ΚΕΜΕΤΕ, οι οποίοι θα μιλήσουν στους συναδέλφους για την ερχόμενη αξιολόγηση, για τις απολύσεις οι οποίες θα βιώσουν οι συνάδελφοί μας 21 Μαρτίου. Και για τα κακό σκηνά τα οποία θα έρθουν ακόμα μελλοντικά στην εκπαίδευση. Όσον αφορά για την ερχόμενη αξιολόγηση, είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι όπως μας ακούσατε και εσείς από τους ομιλητές, είπαν ότι είναι στημένο το παιχνίδι, είναι το πιο σκληρό σύστημα αξιολόγησης στην Ευρώπη. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι ως πειραματόζωο που γίνεται αυτή η αξιολόγηση, διότι θα δούμε ότι από την αρχή στοχοποιεί τους συναδέλφους, βάζει ποσοστώσεις και δημιουργεί στους συναδέλφους. Από την αρχή ο νομοθέτης τοποθετεί συναδέλφους να κριθούν ως μη άξιοι. Όταν έχει ποσοστά 30% που θα πάνε από το βαθμό γάμα στο β και ακόμα πολύ μικρότερο ποσοστά ή μεγαλύτερα. Αυτές οι αξιολογήσεις πότε θα γίνονται τώρα, θα γίνουν? Θα αρχίζουν τώρα από Σάββατο να επιμορφωθούν οι διευθυντές δευτεροβάθμιοι στο Υπουργείο, κατόπιν οι σύμβουλοι και από ό,τι μας είπαν οι ομιλητές, θα αρχίσουν από το νέο σχολικό έτος, από το Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό, μετά τι συνέπειες γενικά θα έχει για τον κλάδο? Η συνέπειση είναι ότι οι συνάδελφοι χωρίζονται σε κατηγοροποιούνται οι συνάδελφοι. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που μπορεί να μην. Όχι, δεν θα είναι άξιοι. Το ποσοστό θα τους αφήσει απ' έξω να περάσουν σε κάποιους βαθμούς με την οποιαδήποτε χρηματική εξέλιξη. Αλλά και υπάρχει και μια ζουγκλοποίηση μέσα στο σχολείο,
αρχίζει στους αντέρφανες τελευταίων εναντίον του αλλού. Και το κακό είναι ότι έτσι δεν φτιάχνεται η δημόσια εκπαίδευση. Όταν δεν επιμορφώσει τον αδέρφο, δεν μπορεί να ζητά αξιολόγηση. Έτσι. Και όσον αφορά το βαθμό σίγμα, τάφη, βαθμό ε, σχεδόν το 100% θα αξιολογηθούν, θα περάσουν δηλαδή. Από εκεί μετά υπάρχει στοχοποίηση. Περνάνε από το βαθμό ε στο δέλτα το 80%, το 90%, μετά από τον ε στο δέλτα το 80%. Και στο τέλο, για να φτάσει κάποιο στο βαθμό α, θα είναι πάρα πολύ λίγο. Ήδη από ό,τι μα είπαν οι μελητέ, δοκιμητέ, η μια έρευνα που έγινε, από του 90.000 περίπου, αν υπάρχουν 90.000 εκπαιδευτικοί ενδεικτικά, θα φτάσουν στο βαθμό α περίπου 14.000. Φαντάζεστε τι σημαίνει αυτό στους καθηγητές. Σχετικά με αυτό το θέμα, έχετε προγραμματίσει κάποιες κινητοποιήσεις γενικά ο κλάδος σας? Οι κινητοποιήσεις είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις που κάνουμε. Πρώτα μας προέχει για τους συναδέλφους που πρέπει να απεργήσουν, οι συνάδελφοι οι οποίοι θα απολυθούν 21 του μηνός. Αλλά βλέπετε ότι είμαστε και ο μοναδικός κλάδος στην Ελλάδα που έχουν καταργηθεί, όπως είπαν και οι ομιλητές, οι υπερορίες. Ενώ σε άλλους κλάδους υπάρχουν υπερορίες, έστω και με λιγότερα χρήματα, τα λεγόμενα τρίμηνα που είχαμε στο παρελθόν. Και πέρα από αυτό, είναι και ο μοναδικός κλάδος ο οποίος αυξήθηκε το ωράριο. Δεν έχει υπάρχει πουθενά κανένα φαινόμενο στον κόσμο να αυξήνεται το ωράριο και να μειώνεται η μισθή. Όσον αφορά για την αύξηση του ωραρίου, η οποία έγινε πέρυσι το Μάρτιο, το πρόβλημα δεν είναι αν οι καθηγητές στα καθηγητή σχολείο 8-2 κάθονται και περισσότερο με την εργασία την οποία κάνουν. Το πρόβλημα είναι ότι ήταν στοχοποιημένο από την πολιτική της κυβέρνησης για να μην διορίσει συναδέλφους. Ήδη έχουν να διορίσουν συνάδελφοι περίπου 2 χρόνια. Επομένως, η αύξηση του ωραρίου έφερε την έλλειψη διορισμών. Μα συνεπάγει η έλλειψη διορισμών. Έτσι. Αυτό είναι σκόπιμο, διότι στα μέτρα της Τρόικας για να εξοικονομηθούν κάποια χρήματα.